Με τα λίγα χρήματα που υπάρχουν διαθέσιμα, οι σχολικές επιτροπές του Δήμου Καλαμάτα σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση έχουν προχωρήσει στις απαραίτητες εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης μικροζημιών για τις σχολικές μονάδες, προκειμένου όλα να είναι έτοιμα εν ώψη της νέας περίοδου. Στις 11 Σεπτεμβρίου θα χτύπησει το πρώτο κουδούνι για τη φετινή σχολική χρονιά, για το σχολικό έτος 2018-2019. Και η σχολική επιτροπή, η πρωτοβάθμια σχολική επιτροπή, έπραξε αυτό που έπρεπε. Έχει ήδη ξεκινήσει τις διαδικασίες από τις 25 Αυγούστου για την προετοιμασία των σχολικών μονάδων, έτσι ώστε να είναι έτοιμες να υποδεχθούν τους μαθητές στα σχολεία. Έχει γίνει καθαρισμός, γίνεται καθαρισμός των προαύλιων χώρων από τα χορτάρια. Έχουν επανατοποθετηθεί οι καθαρίστριες μέσα στα σχολεία και καθαρίζουν τις αίθουσες. Γίνονται όλοι οι καθαρισμοί και όλες οι προσπάθειες που χρειάζονται για την αποκατάσταση των βλαβών που πιθανόν να υπάρχουν μέσα στις σχολικές μονάδες, που αφορούν την υγιεινή και την ασφάλεια πάντα. Γίνονται κάποιες παρεμβάσεις σε κάποιες αίθουσες, ίσως να χρειάζονται κάποιο βάψιμο, και αυτό το έχουμε μεριμνήσει. Πάντα όλα αυτά βέβαια σε συνεργασία με τους διευθυντές των σχολείων. Και σε κάποια από αυτά τα σχολεία έχουμε και τη βοήθεια των αξιόλογων σύλλογων γονέων και κηδεμόνων, που σε κάποια σχολεία είναι πολύ δραστήριοι. Τα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ήδη έχει γίνει μια πάρα πολύ καλή προετοιμασία από πλευράς Δήμου Καλαμάτας και ειδικότερα της Σχολικής Επιτροπής της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Εκείνο που έχουμε ρίξει το βάρος περισσότερο είναι στην προετοιμασία των σχολείων για να μπορέσουμε να δεχτούμε το βάρος των μαθητών της καινούργιας χρονιάς. Πρώτα πρέπει να σας πω για την καθαριότητα. Η καθαριότητα των σχολείων ήδη έχει προετοιμαστεί και όλα τα σχολεία έχουν καθαριστεί από χορτάρια, από δέντρα, από κλαδιά και από διάφορα άλλα σκουπίδια, τα οποία είναι σε μια διαδικασία ολοκλήρωσης των εργασιών αυτών, τα οποία πολύ σύντομα, μέσα σε 2, 3, 4, 5 μέρες, θα έχουν ολοκληρωθεί. Επίσης πρέπει να σας πω ότι έχει τακτοποιηθεί το θέμα των καθαριστριών και μιλάμε για καθαρίστριες οι οποίες έχουν σύμβαση εργασίας με τα σχολεία για ένα χρόνο.